Αποκαλύπτεται, κύριε Επισία, ότι 2 ημέρες πριν από τις ευρωεκλογές εκδόθηκε η υπουργική απόφαση για αναστολή της Αλίας στην περιοχή της Μεσογείου. Αλήθεια είναι? Ναι, έτσι είναι έτσι έχουν τα πράγματα. Μάθαμε ότι μια μεγάλη ζώνη, η ζώνη η οποία μας ανησυχεί εδώ και πολύ καιρό ότι θα επιλεγεί για να γίνει η υδρόληψη των χημικών, περιλαμβάνεται στην υπουργική αυτή απόφαση ως ζώνη απαγόρευσης της Αλίας. Όπως καταλαβαίνετε, το μυαλό μας πάει εκεί όπου το οδηγούν και οι άλλες φήμες, ότι επίκειται η έναρξη του προγράμματος της υδρόλυσης. Εκείνο που θα ήθελα να προσθέσω είναι ότι επέλεξαν μια πολύ συγκεκριμένη χρονική περίοδο που τα βλέμματα όλων ήταν στραμμένα στις ευρωεκλογές και στις αυτοδιοικητικές εκλογές για να στείλουν το μήνυμα. Εκείνο που θα είχα να πω σαν πρώτη παρατήρηση, αφού βέβαια αυτές τις ώρες προσπαθήσουμε να καταλάβουμε περισσότερα πράγματα και να αντλήσουμε πληροφορίες από όποιες πηγές μπορούμε να προσεγγίσουμε, καθώς όλα τα σκεπάζει μια περίεργη μυστικότητα, θα έλεγα και αντεθνική μυστικότητα, γιατί είναι εθνικό ζήτημα αυτό το οποίο αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή και θα έπρεπε να υπάρχει πληροφόρηση από την κυβέρνηση. Αφού κάνουμε αυτά τα βήματα εμείς από τη μεριά μας, θα σχεδιάσουμε τις επόμενες κινήσεις μας. Όμως ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι καλά είναι να ψηφίζει κανείς, αλλά ορισμένα προβλήματα δεν τα λύνουν οι ψήφοι. Ανοίγεται ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Ο κόσμος της Κρήτης πρέπει να είναι έτοιμος να υπερασπιστεί την επιβίωση των οικοσυστημάτων του και να υπερασπιστεί βέβαια και την δική του την επιβίωση. Γι' αυτό και πρέπει οι επόμενες μέρες να είναι μέρες όπου το θέμα αυτό να αναδειχθεί σε κύριο θέμα, έτσι ώστε το καλοκαίρι αυτό να μην είναι ένα εφιαλτικό καλοκαίρι και για την Κρήτη και για τις άλλες παράκτιες περιοχές της χώρας μας, αλλά και κατά συνέπεια, κατά επέκταση και για όλη τη χώρα μας. Φαντάζομαι ότι η αντιμετώπιση του θα είναι η ίδια που ήταν το προηγούμενο διάστημα. Ξέρετε πάρα πολύ καλά το τι έγινε, κύριε Επισία, και φαίνεται ότι στο ίδιο μοτίβο συνεχίζουμε να βρισκόμαστε. Ομάδα ακτιβιστών αναμένεται να βρεθεί όσο πιο κοντά γίνεται στο K-Pray, τουλάχιστον βάσει τον σχεδιασμό. Είναι αλήθεια αυτό? Είναι αλήθεια αυτό. Εμείς δεν θα το αφήσουμε να περάσει. Γνωρίζουμε ότι δεν έχουμε εμείς τις δυνάμεις αποτροπής που έχουν εκείνοι στην προσπάθειά τους να αποτρέψουν τη δική μας προσέγγιση. Από ό,τι φημολογείται θα υπάρχει ένας τόλος ο οποίος θα προστατεύει το K-Pray σε μια ακτίνα 20 μιλίων γύρω από τη θέση στην οποία θα ξεκινήσει το εγχείρημα. Ωστόσο εμείς αυτό που είναι να κάνουμε θα το κάνουμε. Θα διαχειριστούμε την ένταση. Θα τη διαχειριστούμε με επικοινωνιακό τρόπο, ώστε να πληροφορηθεί η παγκόσμια κοινή γνώμη, να πληροφορηθεί όλος ο κόσμος στη Μεσόγειο, όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες, ότι αυτή τη στιγμή συντελούνται εγκλήματα πίσω από τις κουρτίνες των εκλογών, των θεσμικών οργάνων και των όποιων άλλων, εν πάση περιπτώσει, διαδικασιών. Εμφανίζονται στο προσκήνιο, ενώ στο παρασκήνιο συμβαίνουν τέρατα και σημεία. Το K-Pray έχει αποπλέψει από την βασιρότητα της Ισπανίας? Να σας πω την αλήθεια, δεν μπορώ να σας πω τίποτα με βεβαιότητα. Έχουμε τις πληροφορίες ότι έχει αποπλέψει. Είναι όμως όλα τόσο αντιφατικά. Εδώ και μήνες άνθρωποι οι οποίοι κατέχουν εξαιρετικά υπεύθυνες θέσεις σε διεθνείς οργανισμούς βγαίνουν επωνύμως και μας λένε ψέματα. Ο ένας λέει κάτι το οποίο διαψεύδει μετά από λίγες ώρες ή λίγες μέρες κάποιος άλλος. Κατόπιν τούτου δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα. Εμείς θα προσπαθήσουμε μέσα στις επόμενες μέρες στην Ιταλία, με την οποία έχουμε ήδη επαφή και έχουμε σχέσεις με τους ανθρώπους οι οποίοι ζουν στην περιοχή του Τζάο Τάουρο, εκεί όπου θα γίνει η μεταφόρτωση, να μάθουμε περισσότερα πράγματα για το πότε ξεκινάει αυτή η μεταφόρτωση και πότε το πλοίο βγαίνει στα νυχτά. Να σας πω και να ομολογήσουμε και εμείς την δική μας, αν θέλετε, μικρή ευθύνη, καθώς δεν είμαστε ένας οργανισμός ο οποίος διαθέτει τα μέσα που θα απαιτούσε η αντιμετώπιση και η αντίδραση απέναντι σε ένα τέτοιο εγχείρημα. Ωστόσο και εμείς τις μέρες αυτές των εκλογών ίσως φυσικάσαμε λιγάκι περισσότερο
Και γι' αυτό πρέπει να επαναδραστηριοποιηθούμε και εμείς και οι Ιταλοί και όλοι οι άλλοι, οι οποίοι πραγματικά θα φύγουν σε περίπτωση που μια αστοχία θα συμβεί σε αυτό το. Έτσι. Όλοι οι φορείς της Κρήτης.